Ο Αναστάσιος είναι ο τελευταίος στην τάξη προκαθεδρίας, γιατί έγινε τελευταία χρονικά, ιστορικά, η Επισκοπή, ναι, χρονικά, ναι, ναι. Προηγείται, βέβαια, θα έπρεπε να προηγηθούν η Εκκλησία της Γεωργίας, το Πατριαρχείο της Γεωργίας και η Εκκλησία της Κύπρου, αλλά φαίνεται ότι δεν θα προσφωνήσουν. Για να ακούσουμε τον Αναστάσιο. Θα δούμε τον Αναστάσιο όμως τώρα. Η ενθρόνηση νέου προκαθημένου μιας τοπικής κεφάλου Ορθοδόξου Εκκλησίας. Θα ξέρουν οι τηλεθεατές, ήταν καθηγητής της Θεολογικής Σχολής. Είναι γεγονός δοξολογίας. Εξελέγει μετά την πτώση του καθεστώτος του Χότζα και του Αλίας, Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας. Είναι γνωστός από την Ιεραποστολή στην Αφρική, και Αποστολικής Εκκλησίας. Είναι μια προσωπικότητα της σύγχρονης Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πολύ σημαντική. Πολύ σημαντική. Ας τον ακούσουμε. Αφοσιωμένη έκαστος εξ ημώνης το άμεσον και των συγκεκριμένων χώρων και σταυρών διακονίας, συγχρόνως βιούμενεν τη Θεία Λειτουργία αλλά και εις όλας τις εκφράσεις της ζωής ημών ως ευχαριστιακήν προέκτασιν την διακρονικότητα και την παγκοσμιότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Όθεν και η Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας και ιδιαίτερος ο ομιλών μετά των δύο συνοδών πρεσβυτέρων του Πατρός Ιωάννου και του Πατρός Χρήστου. Μετέχομεν με βαθίαν χαράν εις το εφρόσινον σημερινόν γεγονός και με μεγάλας προσδοκίας προσβλέπομεν εις τη μελλοντικήν συνεργασίαν και μαρτυρίαν του Ευαγγελίου εις των δυναμικών και ανήσυχων σύγχρονων κόσμων. Παραλαμβάνετε, Άγιοι Αδελφέ, την σκυτάλην της μεγάλης πνευματικής σας ευθύνης εις περίοδον Αναστάσεως ως Πασχαλινήν Λαμπάδα. Συγχαίρομεν αδελφικώς δια την ανάδειξη ημών εις την κορυφαίαν ταύτην έπαλξην της αδελφής Εκκλησίας της Ελλάδος. Και δέομεθα εκ βαθέων, όπως ο εν τριάδι Θεός ημών δορίζεται ημίν ακράδατον πίστην, διορατικήν σοφίαν, αλήγιστον υπομονήν και κυρίως θερμουργών αγάπην, ή να αξιοποιούντες τας πολλάς ικανότητας ημών, αναπτύξτε τα πλούσια τάλαντα της Εκκλησίας της Ελλάδος, αναδεικνύοντας αυτήν πηγήν ευλογίας, της εγγύης και της μακράν. Η ανάμνηση της σημερινής Μεγάλης ημέρας έχει αγιογραφηθεί από νέο καλλιτέχνη της μαρτυρικής καταλβανίαν εκκλησίας, μια εικόνα της Αναστάσεως, την οποία παρακαλούμε να δεχθείτε ως λιτόν σημείων της βαθυτά της αγάπης και ευχής μας. Ο Θεός σας μας αξιώνει όλους, όπως ζώντες καθημερινώς την τετιμημένη διακονία ημών ως απάρνηση και βίωση του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού. Προσφέρομεν εκτυπώτερον εις τον σύγχρονον κόσμον την εξ αυτού προερχομένη δύναμη ανακαινήσεως δικαιοσύνης και αγιασμού. Αντλούντες δε έμπνευση από την κατεξοχήν εορτήν της παγκοσμίου καταλλαγής, το Πάσχα, συμβάλλομεν εις αληθώς ορθοδόξους λύσεις, τόσον εις των άμεσων και συγκεκριμένων χώρων της εκκλησιαστικής μας ευθύνης, όσο και γενικότερον εις τα σημερινάς πανορθοδόξους και παγκοσμίους αναζητήσεις. Άξιος εν Χριστώ Αναστάντη. Άξιος. Τον μακαριότατο αρχιεπίσκοπο προσφωνεί ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπος Πράγας και Μητροπολίτης Τσεχοσλοβακίας, κύριος Δωρόθεος. Ο αρχιεπίσκοπος Πράγας και Μητροπολίτης Τσεχίας και Σλοβακίας δεν είναι αυτοκέφαλος γι' αυτό.